Συντρόφοι και σύντροφοι, καλημέρα σας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στη σημερινή τηλεδιάσκεψη των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων της περιοχής μας. Μια διάσκεψη που διεξάγεται μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες πανδημίας, οι οποίες όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υπησκιάσουν τη σταθερή μας αλληλεγγύη στο δίκαιο αγώνα του λαού της Παλαιστίνης, όπως και στην αναγκαιότητα της ανταλλαγής απόψεων για την κατάσταση στην περιοχή μας, που είναι και μια από τις βασικές προϋποθέσεις για το συντονισμό της κοινής μας πάλης. Για εμάς δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός πως η μεθοδευμένη και διαχρονική στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ισραήλ σε βάρος των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού και άλλων γειτονικών λαών, συμβάλλει στην όξυνση της εγκληματικής επιθετικότητας του Ισραηλινού κράτους στην Παλαιστίνη, αλλά και ευρύτερα στην περιοχή. Η προκλητική νομιμοποίηση των Ισραηλινών επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο μαζί με σειρά αποφάσεων της κυβέρνησης Τραμπ, με πιο χαρακτηριστική τη μεταφορά της Αμερικάνικης Πρεσβείας από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, προστίθενται στον χαρακτηρισμό του Ισραήλ ως του πιο ισχυρού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή και δείχνουν τη στήριξη που παρέχει συνολικά η αστική τάξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Και από ό,τι φαίνεται ήδη, είναι σίγουρο πως η νέα διεύθυνση του Λευκού Οίκου υπό τον Τζο Μπάιντεν θα πιάσει το νήμα από εκεί που το βρήκε. Οι όποιες πιθανές τακτικές της θα κινηθούν στην ίδια πορεία. Όπως σε ανάλογη ρότα κινείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κυβερνήσεις των χωρών της, παρά επιμέρους ελιγμούς και διαφοροποιήσεις που θολώνουν τα νερά, αλλά δεν αλλάζουν την κύρια κατεύθυνση στήριξης της Ισραηλινής επιθετικότητας. Η ορμητική βιασύνη των ιμπεριαλιστών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διευθέτηση του Παλαιστινιακού προβλήματος και άλλων, είναι μέρος της μεγάλης εικόνας της έντασης και όξυνσης των ανταγωνισμών των αστικών τάξεων και των ενεργειακών μεγαθυρίων που συγκρούονται στη Μέση Ανατολή, τη Βόρειο Αφρική, τον Κόλπο, την Ανατολική Μεσόγειο και έχουν προκαλέσει μεγάλες αιματοχυσίες στους λαούς της ευρύτερης περιοχής, της Συρίας, της Λιβύης, της Ιεμένης. Σήμερα, εκτός της κατοχής των εδαφών της Παλαιστίνης, του Λιβάνου, της Συρίας από το κράτος του Ισραήλ, έχει προστεθεί και η κατοχή συριακών εδαφών από την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και η στρατιωτική επέμβαση στην περιοχή πολλών άλλων δυνάμεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποσύρονται, δεν παρετούνται και συνεχώς επεξεργάζονται νέα σχέδια ενίσχυσης της γεωπολιτικής επιρροής τους στην περιοχή, αξιοποιώντας όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και άλλα καθεστώτα συμμάχους τους σε διαπάλη με ισχυρές ανταγωνιστικές δυνάμεις. Στη χώρα μας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, βαδίζοντας τα χνάρια της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αρνείται να αναγνωρίσει ουσιαστικά και πραγματικά το κράτος της Παλαιστίνης. Προχωρά στην εγκληματική διεύρυνση και εμβάθυνση των σχέσεων με το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής συνεργασίας που ψευδώς την παρουσιάζει στο λαό μας ως λύση για την ασφάλεια και την ειρήνη ενάντια στην επιθετικότητα της αστικής τάξης της νατοϊκής συμμάχου Τουρκίας. Ο δίκαιος αγώνας του λαού της Παλαιστίνης μπορεί να βρει τη δικαίωση μέσα από τη συνέχιση της ανυπότακτης πάλης ενάντια στους ιμπεριαλιστές και στους σχεδιασμούς των αστικών τάξεων της περιοχής, με την ενίσχυση της διεθνιστικής αλληλεγγύης και δράσης. Το ΚΚΕ καλεί τους λαούς όλων των κρατών της περιοχής
να αντιπαλέψουν, να αλλάξουν το σημερινό συσχετισμό, τον διεθνή συσχετισμό δυνάμεων και να συνεχίσουν ακόμα πιο ενεργά την έκφραση της πολύμορφης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, καταδικάζοντας τα καθημερινά εγκλήματα της Ισραηλινής κατοχής σε βάρος των Παλαιστινίων. Για απόρριψη του Αμερικανο-Ισραηλινού σχεδίου του αιώνα και της πολιτικής των προσαρτήσεων των Παλαιστινιακών εδαφών. Τον τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής και των συνεπειών της. Τη δημιουργία ενιαίου ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 67 με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. Το δικαίωμα επιστροφής όλων των Παλαιστινίων προσφύγων στις εστίες τους με βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ. Την άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων και άλλων πολιτικών κρατουμένων στις Ισραηλινές φυλακές. Αγαπητοί σύντροφοι, βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Αυτές οι εξελίξεις καθορίζονται από την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ανταγωνισμούς τους με Κίνα, Ρωσία, για τον έλεγχο λιμανιών, φυσικού πλούτου από τους ενεργειακούς κολοσσούς, την εμπλοκή δεκάδων άλλων αστικών τάξεων της περιοχής που επιδιώκουν την γεωστρατηγική τους αναβάθμιση. Σε αυτή την παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων επιδρούν η νέα καπιταλιστική κρίση και οι συνέπειες της πανδημίας. Από το 2010, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποίησαν τις λαϊκές αντιδράσεις της αποκαλούμενης Αραβικής Άνοιξης για να προωθήσουν το σχέδιο για τη νέα Μέση Ανατολή, για αναδιατάξεις που εναρμονίζονται με τα συμφέροντα των μονοπωλίων τους. Δίπλα σε πληγές που κακοφορμίζουν για δεκαετίες τώρα στην περιοχή μας, όπως του Παλαιστινιακού, του Κυπριακού, προστέθηκαν αυτές της Συρίας, της Λιβύης, της Ιεμένης. Οι διεθνείς εξελίξεις προκαλούν ανησυχία, προβληματίζουν τους λαούς. Τα τελευταία 30 χρόνια η ευρύτερη περιοχή μας συγκλονίζεται από σειρά ιμπεριαλιστικών πολέμων, ενώ στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται το προσφυγικό πρόβλημα, το δράμα των προσφύγων, των ξεριζωμένων. Συνυπάρχουμε σε ένα ενιαίο γεωγραφικό χώρο με πολλά κοινά γεωστρατηγικά στοιχεία. Οφείλουμε να εξετάσουμε συλλογικά την κατάσταση στην περιοχή μας, να σχεδιάσουμε τη δράση μας στο πλευρό του δίκαιου αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, να δυναμώσουμε την πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και το σύστημα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Παράλληλα, οι εξελίξεις τονίζουν ότι στα πλαίσια αυτά επιχειρείται γενικότερη σημασίας διευθέτηση στην περιοχή με την σφραγίδα του Αμερικανονατοϊκού παράγοντα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αγκαλιάζει την ευρύτερη περιοχή. Στοιχεία αυτών των εξελίξεων είναι πρώτα απ' όλα ο καταστροφικός πόλεμος στη Συρία που διαρκεί πλέον 9 χρόνια. Οι αιτίες του που αποκρύπτονται σκοπίμως από διάφορες δυνάμεις βρίσκονται στη σφοδρή αντιπαράθεση για τους ενεργειακούς αγωγούς, για γεωπολιτικά στηρίγματα, για τα μερίδια των αγορών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Τουρκία, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και άλλες χρησιμοποίησαν όλα τα μέσα για την ανατροπή του Άσαντ, δημιούργησαν, χρηματοδότησαν και εκπαίδευσαν τους τζιχαντιστές για να επιβάλλουν τα σχέδιά τους. Ο συσχετισμός δύναμης άλλαξε με τη στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας το 2015, που υπερασπίζεται βέβαια τα δικά της συμφέροντα και διατηρεί δύο στρατιωτικές βάσεις, ισχυρές αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις στο Ταρτούς και στο Χμεμίμ, συμμετέχοντας στις πολεμικές επιχειρήσεις. Τη Συριακή κυβέρνηση, εκτός της Ρωσίας,
στηρίζει η Σιήτικη Λιβανέζικη Οργάνωση Χεζμπολά και το Ιράν. Η κατάσταση στη χώρα αυτή είναι δραματική. Ο πόλεμος έχει μπει σε φάση μοιράσματος και διαμελισμού με εμπλοκή όλων των ισχυρών ιμπεριαλιστικών κρατών και της Τουρκίας, η οποία με 4 στρατιωτικές εισβολές ευθέως και την κατοχή σημαντικών εδαφών βάλει κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. Η τουρκική επέμβαση στη Συρία έχει γενικότερες στοχεύσεις. Αποσκοπεί στην παρεμπόδιση δημιουργίας κούρδικου κράτους στα τουρκοσυριακά σύνορα και παράλληλα θέτει το γενικότερο στόχο της αλλαγής των συνόρων στην περιοχή. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα είναι η υπογραφή της Συμφωνίας Πλαισίου στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2019 ανάμεσα στο Ιράκ και την Κίνα, που είναι γνωστή ως πετρέλαιο εναντίον ανοικοδόμησης, η οποία προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στο Ιράκ, ενώ λίγους μήνες αργότερα, με εντολή Τραμπ, δολοφονήθηκαν με αεροπορικό πλήγμα Ιρακινοί αξιωματούχοι και ο Ιρανός στρατηγός Κάσεμ Σουλεϊμανί, αξιωματούχοι που είχαν πολιτικοστρατιωτική εμπλοκή σε αυτές τις εξελίξεις της στροφής προς την Κίνα. Ταυτόχρονα, άλλο στοιχείο των εξελίξεων είναι η τροχοδρόμηση της 25ετούς Κινεζο-Ιρανικής Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας ύψους 400 δις δολαρίων, η οποία φαίνεται να βρίσκεται στο στάδιο της ζύμωσης και αναμένεται να αποκρισταλωθεί τον Μάρτιο του 2021. Επίσης σημαντικές είναι οι δηλώσεις των Κινέζων αξιωματούχων για την ανοικοδόμηση της Συρίας, παρά το σχετικό απαγορευτικό που έχουν κηρύξει οι Ευρωατλαντικοί. Την ίδια ακριβώς περίοδο υπήρξε ραγδαία αύξηση των κινέζικων επενδύσεων σε σημαντικά έργα υποδομής σε Ελλάδα και Τουρκία, όπως και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής, όπως το Λίβανο, που βρίσκεται στο σημείο συνάντησης του χερσαίου και θαλάσσιου δρόμου του μεταξιού. Τα τελευταία 6 χρόνια, η Κίνα υπήρξε ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και η μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών στο Λίβανο, μια χώρα που συνδέεται πολιτικοστρατιωτικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα σε Ιράν, Συρία, Παλαιστίνη, Ιράκ, Ιεμένη. Προς το παρόν βρίσκεται εκτός των πλαισίων των νέων εταιρικών γεωπολιτικών σχέσεων που προκύπτουν από τα αλληλένδετα σχέδια East Med και Συμφωνίας του Αιώνα. Ο λαός του Λιβάνου έζησε τις συνέπειες αρκετών πολέμων, των καπιταλιστικών μεταρρυθμίσεων και παρακολουθεί ανήσυχος την διπλωματία των εκπροσώπων των ενεργειακών μεγαθυρίων που αποσκοπούν στην καταλίστευση του πλούτου της χώρας του, ενώ η άρχουσα τάξη εκεί διεκδικεί την ενίσχυση του ρόλου ως διαμετακομιστικού κέντρου στην ευρύτερη περιοχή με διακριτό ρόλο στην πίτα της ανοικοδόμησης της Συρίας. Παράλληλα, δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής ότι ο Περσικός κόλπος έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Υπάρχουν πολύ σημαντικές πλουτοπαραγωγικές πηγές και διακινείται τεράστιος όγκος πετρελαίου. Δεν ξεχνούμε πως η περιοχή αποτέλεσε θέατρο πολέμων μεταξύ του Ιράν-Ιράκ την περίοδο 1980-1988. Έλαβε χώρα η επέμβαση του Ιράκ στο Κουβέιτ το 1990. Ακολούθησε ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράκ με την καταιγίδα της Ερήμου το 1991, όπως και ο πόλεμος κατά του Ιράκ το 2003, που οι συνέπειες σημαδεύουν την κατάσταση της χώρας μέχρι σήμερα. Είναι αξιοσημείωτη η ενίσχυση των συμφερόντων της Κίνας στο Ιράν, αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως και η προσπάθεια των ΗΠΑ για διατήρηση και ενίσχυση της παρουσίας του στο Ιράκ. Ταυτόχρονα με όλα τα παραπάνω, η Λιβύη μπήκε σε πορεία διάλυσης μετά την ατοϊκή επίθεση το 2011 και τη δολοφονία Καντάφη.
Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός μένεται, με την εμπλοκή πολλών κρατών της περιοχής, όπως της Τουρκίας και του Κατάρ, που στηρίζουν την κυβέρνηση Σάρατζ, καθώς και της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που την αντιπαλεύουν και στηρίζουν την ομάδα του στρατηγού Χάφταρ στην Ανατολική Λιβύη. ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Ρωσία, Γερμανία έχουν την υψηλή εποπτεία της διαπάλης, που αποδεικνύει για μια ακόμη φορά πως οι ιμπεριαλιστές ανάβουν τη φωτιά του πολέμου και προσφεύγουν σε κινήσεις σκοπιμότητας για να επιβάλλουν την ιμπεριαλιστική ειρήνη με όρους που αντιστοιχούν στα συμφέροντα των δικών τους μονοπωλίων, μακελεύοντας, ληστεύοντας τους λαούς. Επίσης, έχουμε την υπογραφή της λεγόμενης Συμφωνίας Αβραάμ μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Ισραήλ, με την επιδίωξη των ιμπεριαλιστών να σπρώξουν και άλλες χώρες στην ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, ο ρόλος της αστικής τάξης της Τουρκίας να διεκδικεί την επέκταση του χώρου δράσης της γίνεται πολύ επικίνδυνος. Δυναμητίζει την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, αφού εκτός της κατοχής του 40% της Κύπρου και του 10% των εδαφών της Συρίας, δημιουργεί και σοβαρές στρατιωτικές υποδομές στη Λιβύη, βάσεις στο Ιράκ, στο Κατάρ, στη Σομαλία. Η στάση, από την άλλη μεριά, της ελληνικής αστικής τάξης κλιμακώνει την επιθετικότητα για τη γεωστρατηγική της αναβάθμιση μέσω της συμμετοχής στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και συνοδεύεται από τα σχέδια της λεγόμενης συνεκμετάλλευσης που φτάνει μέχρι και την παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Παρατηρούμε συνολικά την εμπλοκή κρατών της περιοχής στις νέες εταιρικές γεωπολιτικές σχέσεις που προκύπτουν από σχέδια όπως ο East Med ή η Συμφωνία του Αιώνα ή ο Δρόμος του Μεταξιού και άλλα, αλλά όλα ενταγμένα στην προσπάθεια αναβάθμισης της θέσης των κυρίαρχων τάξεων στο διεθνή καπιταλιστικό ανταγωνισμό, με την ισχυροποίηση του αποτυπώματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Κίνας αλλά και της Ρωσίας. Όλα αυτά φυσικά καμία σχέση έχουν με τα πραγματικά συμφέροντα των λαών της περιοχής. Οι παραπάνω πλευρές των ανταγωνισμών, που δεν είναι οι μόνες, τροφοδοτούν την ίδια στιγμή συζητήσεις για πιθανούς τρόπους ειρήνευσης μέσω μιας νέας διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Ωστόσο, η δική μας εκτίμηση είναι πως αυτές οι συζητήσεις για την αναζήτηση μιας νέας διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφάλειας και ο λεγόμενος πολυπολικός κόσμος είναι από χέρι, δυστυχώς, καμένα χαρτιά. Τα συμφέροντα των μονοπωλίων ούτε μπαίνουν κάτω από τη λογική, πολύ περισσότερο δεν τη θασέβονται. Οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί είναι το βασικό χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού συστήματος. Οξύνονται στις συνθήκες της κρίσης του, στην οποία ως καταλύτης βέβαια έδρασε και η πανδημία του κορονοϊού. Επέρχονται αναδιατάξεις στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα. Γι' αυτό λέμε ότι αντικειμενικά πλέον οι πάλι κατά των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων για την ειρήνη, την κυριαρχία, την ελευθερία των λαών είναι οργανικά πιο πολύ δεμένοι σήμερα με την πάλι για την ανατροπή τελικά του καπιταλισμού, για την οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας, χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, επιτρέψτε μου και λίγα λόγια περισσότερα για την Ελλάδα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προηγούμενη άλλωστε του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένουν απολύτως ευθυγραμμισμένες με τη στρατηγική του ΝΑΤΟ, που έχει στόχο την περικύκλωση της Ρωσίας από τη Μαύρη Θάλασσα ως τη Βαλτική. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδεχτεί το δόγμα του πρώτου πυρηνικού πλήγματος, τα σχέδια για παραπέρα επέκταση
του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια με οδηγό τη Συμφωνία των Πρεσπών που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναλαμβάνει με προθυμία στο πλαίσιο του νατοϊκού καταμερισμού το ρόλο διάβλου προς τους ανταγωνιστές του ΝΑΤΟ, όπως της Ρωσίας, του Μεντεσέ στα Βαλκάνια. Έχει μετατραπεί σε διευρυμένη σε σχέση με το παρελθόν βάση πολεμικής στρατιωτικής εξόρμησης των ΗΠΑ. Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, σε σύμπραξη και με το ΠΑΣΟΚ και πριν οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, είναι συνένοχες στην επικίνδυνη μετατροπή της Ελλάδας σε στόχο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Έχουν ευθύνες για την οικοδόμηση στενών συμμαχιών με το κράτος του Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπό την καθοδήγηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και με το πρόσχημα δήθεν της προφύλαξης από τις επεκτατικές ενέργειες της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το ΚΚΕ παλεύει για να απορρίψει ο λαός μας σχετικά εκβιαστικά διλήμματα, να απορρίψει τη συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικές συμμαχίες και ταυτόχρονα να μην δεχτεί υποχωρήσεις σε κυριαρχικά του δικαιώματα, να δυναμώσει την πάλη για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να κλείσουν οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα, για την αποδέσμευση από αυτούς τους οργανισμούς με το λαό στην εξουσία, ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει. Ταυτόχρονα, σε συνθήκες πανδημίας και κατάρρευσης του δημόσιου συστήματος υγείας εξαιτίας των πολιτικών της ιδιωτικοποίησης, της εμπορευματοποίησης που ακολούθησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση, παλεύουμε για την προστασία της ζωής και της υγείας του λαού μας. Ενώ δυναμώνει η καπιταλιστική κρίση και οι συνέπειές της στα εργατικά λαϊκά στρώματα, δίνουμε τη μάχη για να μην πληρώσει και πάλι τελικά ο λαός την κρίση τους. Στηρίζουμε και πρωτοστατούμε στους εργατικούς αγώνες, όπως ήταν η μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση των συνδικάτων που έγινε πριν λίγες μέρες στις 26 Νοέμβρη για την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων και ενάντια στα νέα αντεργατικά σχέδια της κυβέρνησης. Οι πάλι του κόμματός μας, των σωματείων, των άλλων λαϊκών οργανώσεων, έρχεται όλο και περισσότεροι αντιμέτωποι με την εργοδοτική τρομοκρατία, καθώς και με την κρατική καταστολή και τις απαγορεύσεις. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους σας, όλα τα κόμματα της περιοχής, που στάθηκαν αλληλέγγυα στο ΚΚΕ, στην πρόσφατη επίθεση που δεχτήκαμε στις 17 Νοεμβρίου, ανήμερα της 47ης επετείου της ηρωικής αντιυμπεριαλιστικής επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Παρά την καταστολή και τις απαγορεύσεις, οι κομμουνιστές, τα εργατικά συνδικάτα, άλλοι φορείς των εργαζομένων, της φοιτητικής, της σπουδάζουσας νεολαίας, έστειλαν το μήνυμα της πάλης για τα σύγχρονα λαϊκά δικαιώματα, της ενδυνάμωσης του αγώνα ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τη συμμετοχή της Ελλάδας στα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύντροφοι, επιτρέψτε μου να κλείσω αυτή την εισαγωγική ομιλία με μια εκτίμηση του κόμματός μας. Σήμερα πιστεύουμε έχει οριμάσει η αναγκαιότητα να σπάσει ο φαύλος κύκλος των αντιφάσεων ενός συστήματος που αδυνατεί να ικανοποιήσει ζωτικά δικαιώματα και ανάγκες για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. Την ίδια ακριβώς στιγμή που η άνοδος της παραγωγικότητας, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης διαμορφώνουν προϋποθέσεις για άλματα στη ριζική βελτίωση και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο και με πιο παραστατικό τρόπο το πώς η οργάνωση της οικονομίας με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος, η εξουσία στα χέρια μιας κοινωνικής μειοψηφίας των εκπροσώπων των μονοπωλιακών ομίλων, γίνεται εμπόδιο
για την κοινωνική πρόοδο και ευημερία. Συσσωρεύονται στοιχεία που φανερώνουν την αναγκαιότητα του σοσιαλισμού-κομμουνισμού, δηλαδή της εργατικής εξουσίας για τη θεμελίωση της κοινωνικής ιδιοκτησίας, του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού της οικονομίας, με κριτήριο τη διευρυνόμενη ικανοποίηση όλων των κοινωνικών αναγκών. Εκείνο που γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό δεν είναι απλώς ο συντονισμός της πάλης μας, αλλά και η επαναστατική ανασυγκρότηση του κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες.